Η τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Νοτοπούλου. Καλώς ορίσατε στην Crete TV. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια είδηση που σχολιάζεται πάρα πολύ, όχι μόνο στην Κρήτη, σε ολόκληρη τη χώρα. Η Βρετανική αγορά είναι η δεύτερη σημαντικότερη αγορά για την τουριστική μας βιομηχανία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι λίγο μια πονηρή ερώτηση. Θεωρείτε ότι είναι και ένα πολιτικό παιχνίδι των Βρετανών αυτή η διαδικασία, ότι πετάνε τη μία χώρα μετά την άλλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πράσινη λίστα? Κοιτάξτε, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από τη χθεσινή δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία προφανώς μας έκανε όλους και να στεναχωρηθούμε, αλλά να συνεχίσουμε να αγωνιούμε ακόμα περισσότερο. Εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη και για την περιοχή σας εδώ, την Κρήτη, καθώς αποτελεί μία από τις αγορές. Το ερώτημα δεν είναι όμως γιατί συμπεριφέρεται η Βρετανία έτσι. Είναι σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν θέλουν να φύγει έξω ο τουρισμός, που θα μπορούσε να μετατραπεί σε εσωτερικό τουρισμό. Όλες οι οικονομίες κλειδονίζονται ιδιαίτερα. Το βασικό ερώτημα που έχει να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση είναι πόσο έχει προετοιμαστεί, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιες συμπεριφορές, αποτρεπτικές αν θέλετε, άλλων χωρών και να πείσει. Διότι το ότι δεν είμαστε πράσινη χώρα είναι αλήθεια. Δεν έχει να κάνει με καμία στάση μόνο της Βρετανικής κυβέρνησης. Θα έπρεπε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να έχει προνοήσει. Θεωρείτε ότι είναι λάθος χειρισμός της κυβέρνησης με δεδομένο ότι τις προηγούμενες ημέρες, στο προηγούμενο διάστημα και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Στοχάρης, βρέθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και θυμόμαστε ότι από τις δηλώσεις του άφηνε να εννοηθεί ότι η χώρα μας θα είναι στην πράσινη λίστα. Κάτι πήγε στραβά, λοιπόν? Υπήρχαν και τέτοιες διαρροές μέχρι και χθες το μεσημέρι, σχεδόν μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, που μας προβλημάτισαν όλους. Εγώ ρώτησα χθες δημόσια τον κύριο Θεοχάρη σε τι είδους συμφωνίες είχε προβεί. Ποια ήταν η προετοιμασία της χώρας μας? Αφήνουμε κατά μέρος μια συνέντευξη του αρμόδιου υπουργού, του κύριου Θεοχάρη, που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, στο BBC, που εντάξει, ήταν μια έκθεση ιδιαίτερα αρνητική για τη χώρα μας, στη στιγμή που ο κόσμος του τουρισμού καταβάλει κάθε προσπάθεια, εθνική προσπάθεια, ο Υπουργός Τουρισμού να εμφανίζεται τόσο προετοίμαστος. Και δεν είναι μόνο προετοίμαστος. Ήτανε η αδυναμία του να υπερασπιστεί όσα δεν μπορούν να υπερασπιστούν. Δηλαδή το έργο της κυβέρνησης. Όταν πράγματι δεν είμαστε σε καλό επίπεδο συμβουλιασμούς. Το ψέμα δεν χωράει. Εντάξει, μπορεί να χωρέσει τις λίστες πέτσα και σε έτοιμες συνεντεύξεις που έχει συνηθίσει να δίνει. Και ο κ. Θεοχάρης και οι συναδελφοί του, τα κυβερνητικά στελέχη. Όταν όμως επιδιώκεις να πείσεις αγορές, που ξέρεις ότι δεν είναι και ιδιαίτερα θετικές αυτή την περίοδο, πρέπει να έχεις να αποδείξεις κυβερνητικό έργο. Ενίσχυση λοιπόν του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που αιμονικά δεν έγινε, εμβολιασμός κατά προτεραιότητα και γρήγορα, που δυστυχώς επίσης δεν έγινε, και διασφάλιση επιχειρησιακή. Να μην σας θυμίσω ότι ανοίξαμε και την ίδια μέρα που ανοίξαμε, να σας ταξιδέψω λίγο πιο μακριά, στα βόρεια σύνορα, η νυμφέα έκλεισε την ίδια μέρα. Να θυμίσω επίσης ότι τα μέτρα ανοίγματος του τουρισμού ανακοινώθηκαν 2 μέρες πριν ανοίξει ο τουρισμός, μόλις στις 13. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια προχειρότητα, με δεδομένο ότι δεν θα έπρεπε, καθώς έχουμε ήδη την εμπειρία της προηγούμενης τουριστικής χρονιάς, αυτής της άσχημης τουριστικής χρονιάς, την πρώτο lockdown. Θέλω να σταθούμε στο εξής, επειδή στην Κρήτη έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η τουριστική περίοδος, είναι η περιοχή που φιλοξενεί περίπου το 27% των τουριστικών αφήξεων σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αρκετά από τα ξενοδοχεία, αλλά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, σκέφτονται αν πρέπει να ανοίξουν. Αν αυτό ισχύει στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει για άλλες περιοχές που δεν έχουν την ισχυρή τουριστική βιομηχανία της Κρήτης. Σας άκουσα νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέτε για στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Ακριβώς όπως περιγράφεται την κατάσταση, έτσι έχουμε και εμείς παρόμοιες προσλαμβάνουσες από όλη τη χώρα. Όταν δε τα μηνύματα από την Κρήτη είναι αισιόδοξα, αλλά ταυτόχρονα και ανησυχητικά, οφείλουμε να ομολογήσουμε, τότε πράγματι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ούτε διμερείς συμφωνίες είδαμε, ανακοινώθηκαν, πανηγύρισε ο κ. Θεοχάρης, δεν τις είδαμε όμως συγκεκριμένα. Ούτε επαρκής προετοιμασία. Να σας θυμίσω ότι έγινε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, όπου και πάλι υπήρχαν πανηγύρια από μεριάς κυβέρνησης και αφήγε με επιτυχίες. Από την άλλη, είδαμε την αποτρεπτική οδηγία για να μην απεσκεφθούν οι Αμερικανοί τη χώρα μας. Χρειάζεται λοιπόν, ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, να επιμείνουμε στην πραγματική ανάγκη της επιχείρησης. Εγώ άκουσα σήμερα τους φορείς του τουρισμού να καταθέτουν την ανάγκη τους για ρευστότητα. Ρευστότητα μη επιστρεπτέα. Στον αντίποδα τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση ένα χρόνο τώρα. Η πανδημία δεν είναι πια ένα καινούριο φαινόμενο. Mm-hmm. Ήταν πέρσι το καλοκαίρι, όταν συζητούσαμε εδώ. Φέτος έχει περάσει ένας χρόνος, η κυβέρνηση δεν έχει πράξει ό,τι θα έπρεπε. Τι θα έπρεπε? Επιχειρησιακό σχεδιασμό, ετοιμότητα
και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με λουκέτα. Όταν μία στις τρεις επιχειρήσεις φλερτάρει με τα λουκέτα, όταν οι εργαζόμενοι λένε πεινάμε, όταν υπάρχει ένα κύμα ήδη αφελληνισμού των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, που είναι και ο πυλώνας όμως της βιομηχανίας της χώρας μας, τότε έχουμε πάρα πολλούς λόγους να ανησυχούμε και να επιμένουμε στο να στρίψει το τιμόνι η κυβέρνηση. Άρα, θεωρείτε ότι η εμβολιαστική κάλυψη που έπρεπε να τρέξει και δεν έχει τρέξει στον βαθμό που θα έπρεπε? Η αλήθεια είναι ότι άκουγα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, πολλές φορές μέσα στο χειμώνα να λέει ότι πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στις τουριστικές περιοχές. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό πήγε λάθος? Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, αν εσείς διαχειριζόσασταν αυτή τη στιγμή την κατάσταση, τι είναι αυτό που θα διορθώνατε ή τι είναι αυτό που θα αλλάζατε? Καταρχάς, επιμένουμε πάρα πολύ στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί αν κάτι έγινε φανερό την περίοδο της πανδημίας, είναι ότι η δημόσια υγεία και ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δεν μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο. Άρα λοιπόν, ενίσχυση του ΕΣΥ, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, εκτεταμένο τέστινγκ στην κοινότητα και μάλιστα στους τουριστικούς προορισμούς, υποχρεωτικό τεστ σε εργασιακούς χώρους, με επιβάρυνση όμως όχι ούτε του ιδιώτη, ούτε του επιχειρηματία και ούτε φυσικά του εργαζόμενου, αλλά δωρεάν τεστ. Το ίδιο και στους τουρίστες. Έχουμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα της Γαλλίας, που για να προσελκύσει κόσμο κάνει μαζικά δωρεάν τεστ και στους τουρίστες. Από εκεί πέρα, εμβολιασμός έπρεπε να είχε τρέξει ήδη. Αυτό ξεκινάει τώρα, αλλά όχι με τα καλύτερα αποτελέσματα. Και υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας και κυρίως είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Έχουμε την αντίφαση να καλούμε εμβολιασμένους και να μην εμβολιάζονται. Αν πάμε όμως στο τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αυτό που θα έκανε παράλληλα με τη στήριξη του ΕΣΥ, παράλληλα με τα δωρεάν τεστ, με νέα διαχείριση και με ένα αξιόπιστο προς Θεού σχέδιο εισόδου και εξόδου από τη χώρα, γιατί ειδικά στις χερσαίες πύλες είναι το κάτι άλλο η κατάσταση. Ταυτόχρονα θα στήριζε εργαζόμενο και επιχείρηση. Γιατί εργαζόμενος πού θα βρει δουλειά, αν δεν επιβιώσει η επιχείρηση? Και θα σας πάω σε ένα απλό παράδειγμα που έδωσαν οι φορείς του τουρισμού σήμερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μας είπαν λοιπόν οι άνθρωποι ότι είναι αντιμέτωποι με μία σειρά από αλλοπρόσαλα μέτρα, το κλείσιμο, ας πούμε, στις 12.30 ώρα, ή και ο περιορισμός, η απαγόρευση της μουσικής, και μία σειρά από άλλα μέτρα, την ίδια στιγμή που αιμονικά η κυβέρνηση αρνείται να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στα λεωφορεία δεν κολλάει, αλλά κολλάει μόνο στα εστιατόρια. Στις πλατείες κολλούσε μέχρι τις 10, μέχρι τις 10 δεν κολλούσε και κολλούσε μετά. Όλα αυτά τα αντιφατικά μηνύματα που πέρασαν στον κόσμο, με αποτέλεσμα την απογοήτευση, βέβαια. Επειδή βρίσκεσαι στην Κρήτη και η Κρήτη, με βάση και τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών εθνικών, είναι μια από τις λεγόμενες καλές περιφέρειες του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω έτσι ένα σχόλιο πολιτικό. Είμαστε μπροστά σε μία παρατεταμένη ή όχι και τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδο? Δηλαδή, πριν από λίγες ημέρες, στα Χανιά βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ανακοίνωσε, παρουσίασε το νέο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Υπήρξε και μια κριτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις ανακοινώσεις. Είμαστε τελικά σε μια προεκλογική περίοδο? Εντάξει, τώρα με προκαλείτε να μπω εγώ στη θέση του δημοσιογράφου, γιατί θα σας ρωτούσα ποιος είναι αυτός ο νέος ΒΟΑΚ που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί εμείς είδαμε μετά από 2 χρόνια ένα έργο που ήδη από το φθινόπωρο του 19, εξ όσο γνωρίζω, έπρεπε να είχε μπει στη δεύτερη φάση υλοποίηση και τώρα να υλοποιείται. Να το ανακοινώνει ο κύριος Μητσοτάκης σχεδόν ίδιο και παράλληλα, αυτό με τη διαφορά ότι βάζει και διόδια για τους κριτικούς. Και κάποια στιγμή τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν. Και δεν μπορούμε να μιλούμε ούτε για τουρισμό σε κανένα μέρος της χώρας, εάν δεν μιλήσουμε παράλληλα για υποδομές, πράσινες υποδομές, δίκαιη ανάπτυξη. Για να έρθω όμως στο ερώτημά σας. Η πανδημία θα έπρεπε να μας κάνει σοφότερους. Σοφότερος θα πει ότι όταν έχουν πεθάνει 11.000 άνθρωποι, όταν σε κάθε ελληνική οικογένεια είχε τρυπώσει η ανασφάλεια, πρωτίστως για την υγεία, την επιβίωση, αλλά πλέον και την επιβίωση, την οικονομική, τότε θα έπρεπε το μυαλό της κυβέρνησης να μην είναι σε παρατεταμένες προεκλογικές περιόδους, αλλά στο πώς θα βγει αλόβητη αυτή η χώρα και οι πολίτες της από την κρίση. Άρα λοιπόν, εμείς από την αρχή της πανδημίας θεωρώ ότι κρατήσαμε πολύ έντιμη, αξιόπιστη και σοβαρή στάση. Βάλαμε πλάτη στα δύσκολα, στην πρώτη φάση δηλαδή του lockdown που είχε και άρση ελευθεριών, αλλά καταθέτουμε από τότε προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στον αντίποδο αυτών που κάνει η κυβέρνηση. Στήριξη δηλαδή εργαζόμενων και επιχειρήσεων, λέμε εμείς, αδιαφορία για εργαζόμενους και ευχολόγια, αν θέλετε, ή κενές επιταγές για τους επιχειρηματίες, ψεύτικες μάλλον από μεριάς της κυβέρνησης. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται διότι καταραίει η οικονομία.
καταραίει ο πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας, έχει συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομία σε μια πίστευτη ύφεση η προηγούμενη περίοδος τουριστική. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και η κυβέρνηση επιμένει, και όχι απλά επιμένει, αλλά την κάνει την κρίση και ευκαιρία. Φέρνει ένα νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο μας επιστρέφει σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Διότι αυτό που είχε, το καλύτερο που έχει να προσφέρει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε έναν νέο άνθρωπο, και τολμά να τους κοιτάει και στα μάτια με θράσος, είναι η κατάργηση του 8ωρου. Άρα θεωρείτε ότι οδεύουμε προς μια εκλογική διαδικασία ή θα πάει λίγο πιο πίσω? Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός. Εμείς οποτεδήποτε τεθεί στο τραπέζι, αυτή η προοπτική, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ωστόσο μαζί με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Mm-hmm. Αν κάτι επέδειξε αυτή η πανδημία, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω την άποψή σας, είναι πως τίποτα δεν θα είναι ίδιο από εδώ και πέρα. Βεβαίως. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Το πιστεύουν όλοι. Κυρία Νοτοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ. Κι εγώ. Να είστε καλά.